Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωτίστως να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Χειμώνα, της κυρίας Μαυράκη και της κυρίας Κοράκη, οι οποίες ήταν ολοκληρωτικά και καθολικά ολοκληρωμένες, έρχομαι και εγώ να προσθέσω τη δική μου οπτική μέσα από την οπτική του διοικητή ενός μεγάλου νοσοκομείου, πράγματι που έχει πολύ μεγάλη συμβολή και ενεργό συμμετοχή στην εξέλιξη των κλινικών μελετών στη χώρα μας. Από την πλευρά του να εξετάσουμε και να δούμε ποια είναι η συμβολή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην υλοποίηση ή στην επιτάχυνση των κλινικών μελετών. Καταρχάς, να δώσουμε κάποια μεγέθη, ότι το νοσοκομείο μας τα τελευταία 2 χρόνια έχει υπερτριπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό των κλινικών μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και κατά δεύτερον, να σας επιβεβαιώσω ότι παραμένουν βασικές και δομικές αδυναμίες στην επιτάχυνση ή στον εμπλουτισμό περισσότερων κλινικών μελετών σε συνάρτηση στον χρόνο, διότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ξεπερνάνε όχι μόνο το Αττικό Νοσοκομείο, αλλά φαντάζομαι και οριζόνται όλα τα οργανωτικά σχέδια των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Η παρατήρηση αυτή είναι διαχρονική. Βέβαια, παρά τις όποιες βελτιώσεις των τελευταίων ετών και τις όποιες εξελίξεις και τις όποιες βελτιώσεις επίσης και στο θεσμικό πλαίσιο, απουσιάζει αυτή τη στιγμή, θα επαναλάβω και τη φράση που είπα την προηγούμενη εβδομάδα σε κάποιο άλλο αντίστοιχο τραπέζι, απουσιάζει η έννοια της κουλτούρας στη διαχείριση των κλινικών μελετών. Και όταν αναφέρομαι σε κουλτούρα, δεν αναφέρομαι ούτε σε ιατρική, ούτε σε υγειονομική, ούτε σε επιστημονική κουλτούρα. Αναφέρομαι σε μια αντίληψη και σε ένα οργανωτικό πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπίσει τις κλινικές μελέτες σαν μια επενδυτική δυναμική διαδικασία και με υγειονομικά, αλλά συγχρόνως και με οικονομικά ωφέλη, τα οποία θα συγκλίνουν στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού ωφέλους, είτε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσω των κλινικών μελετών, είτε εποφελία των ασθενών, είτε των οικονομικών δεδομένων και μεγεθών, συμβάλλοντας στην εθνική οικονομία. Η δική μου παρατήρηση έρχεται επίσης να επιβεβαιώσει και τον κύριο Χειμώνα, που μίλησε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας 30 με 40 νοσοκομεία είναι σε θέση να τρέξουν και να ολοκληρώσουν αντίστοιχες και σε όλο το φάσμα κλινικές μελέτες. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για τις δυνατότητες που πλέον η ψηφιακή κουλτούρα έχει εισβάλει και έχει επιβάλει και η ψηφιακή ωριμότητα της εποχής έχει επιφέρει και έχει οριμάσει ένα επίπεδο διαφορετικής αντίληψης, αυτό της ψηφιακής αντίληψης, όσο αφορά τουλάχιστον στο διοικητικό οργανωτικό πλαίσιο υλοποίησης των κλινικών μελετών. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ταχύτητες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από διοίκηση σε διοίκηση και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις κλινικές μελέτες σαν ένα ξένο αντικείμενο το οποίο προκαλεί δυσφορία ή επιπλέον κόπωση στον υπάρχοντα διοικητικό μηχανισμό κάθε νοσοκομείου. Κατά τη γνώμη μου, και θα το υποστηρίξω ξανά, είναι πολύ μικρό αυτός ο αριθμός που για τα μεγέθη της χώρας συζητάμε σε σχέση με την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια αγορά. Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ απλή κεντρική διαχείριση, στην λογική και μεταφορικά πάντα μιλώντας, όπως είναι η διαχείριση των απογευματινών ιατρίων. Είναι ένα ξεχωριστό project μέσα στις δραστηριότητες των νοσοκομείων. Έχει μια διαφορετική οικονομοτεχνική διαδικασία, κουλτούρα, και καταλήγει και να έχει και κάποια αντίστοιχα κίνητρα για τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία υλοποίησης των απογευματινών ιατρίων. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση οι κλινικές μελέτες. Είναι ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό στοίχημα και μια πολύ σημαντική επενδυτική πρόκληση σε έναν τομέα που ακόμα έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες σαν χώρα και σαν εθνικό σύστημα υγείας. Και αυτό το οποίο πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ότι θα επιταχύνει και θα λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής του τελικού αποτελέσματος, είναι η δημιουργία και η άμεση εφαρμογή ενός θεσμικού διοικητικού οργανωτικού πλαισίου που θα αντιμετωπίσει τις μελέτες σαν ένα ξεχωριστό και παράλληλο συγχρόνως project μέσα στη λειτουργία των νοσοκομείων. Το νοσοκομείο, ως γνωστό, είναι ο πιο σημαντικός φυσικός χώρος υλοποίησης των κλινικών μελετών. Δεν μπορούμε αυτή τη δραστηριότητα να τη μεταβιβάζουμε σε υπαλλήλους που είτε τη βλέπουν σαν πάρεργο, είτε
είναι επιπρόσθετο καθήκον σε άλλα καθήκοντα λόγω έλλειψης διοικητικού ή εξουθενωμένου διοικητικού προσωπικού, ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια λόγω των πολλαπλών πρόσθετων εργασιών που προσθέθηκαν στην καθημερινότητα των νοσοκομείων, είναι μια σοβαρή υπόθεση, ένα σοβαρό στοίχημα και το οποίο πρέπει να το δούμε, διότι πιστεύω ότι εάν βρεθούν οι εταίροι της συζήτησης, που είναι η βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία, είναι το κράτος, είναι το Υπουργείο, είναι κάποιοι εμπειρογνώμονες που έχουν κάποια εμπειρία, είναι ζήτημα 5 ημερών να καταλήξουν στα επιβεβλημένα βήματα, τα οποία θα είναι και οριζόντια και θα είναι και κεντρικά. Δεν μπορεί το κάθε νοσοκομείο να έχει τις δικές του ταχύτητες και να προτεραιοποιεί κατά περίπτωση την υλοποίηση των κλινικών μελετών. Αυτά ήθελα να προσθέσω προς στιγμή. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση, για να μην εκμεταλλεύομαι τον χρόνο και των υπόλοιπων συνομιλητών. Σας ευχαριστώ πολύ.